Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα tutorial. Και αυτό το tutorial αφορά σε μπορντούρες, γιατί πολλές από εσάς μου έχετε ζητήσει σχέδια. Βέβαια θα μπορείτε να το βρείτε και στο blog μου τα βίντεο που κάνω εγώ, συν κάποιες μπορντουρίτσες που έχω βρει σε κάποια άλλα site. Και θα συνεχίσω να κάνω βέβαια τα βίντεο ώσπου να έχω ένα καλό νούμερο με μπορντουρίτσες. Λοιπόν, αυτή η σειρά των tutorial θα ήθελα να είναι πολύ σύντομες. Άρα θα δείχνω αρχή και τέλος της κάθε σειράς, τα υπόλοιπα θα τα κόβω και θα δείχνω την κυρίως βελονιά. Να θυμόσαστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα tutorial, επειδή ακριβώς το μήκος, οι επιφάνειες στις οποίες θέλετε να δουλέψετε τις μπορντουρίτσες είναι, είναι διάφορα τα μεγέθη. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη σας πάντα τα πολλαπλάσια στα οποία θα δουλέψετε, έτσι ώστε να μπορέσετε να υπολογίσετε μόνες σας το πόσες βελονιές σας χρειάζονται. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αυτήν εδώ, μια πολύ απλή, από τις πιο απλές μπορντουρίτσες, αλλά και τις πιο χρησιμοποιημένες, αρέσουν πολύ. Βέβαια, σε οτιδήποτε κάνετε, να θυμόσαστε ότι το βελονάκι κυκλωστεί, ανάλογα με το αν θα είναι λεπτότερες ή χοντρότερες, θα έχουν και και τη χρήση τους. Εγώ, για να βλέπετε εσείς καλύτερα τα σχέδια, χρησιμοποιώ αυτή την κλωστή και αυτό το τσιγκελάκι. Εσείς όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κλωστή ακόμη λεπτότερη για να κάνετε πιο λεπτές μπορντουρίτσες. Αρχίζουμε λοιπόν. Η κονχύλια δουλεύεται σε ένα πολλαπλάσιο του 6. Άρα θα κάνουμε σήμερα 18 αλυσιδίτσες. Και 18. Θα κάνω ακόμη μία, γιατί θα κάνουμε δύο σειρές με άριχτα. Οπότε, η πρώτη σειρά και μία αλυσιδίτσα εδώ, τελειώνουμε, μία αλυσιδίτσα, γυρνάμε και κάνουμε τη δεύτερη σειρά με άριχτα. Και τελειώνουμε και τη δεύτερη σειρά μας και πάμε στην τρίτη, στην κυρίως βελονιά. Κάνουμε 4 αλυσιδίτσες γιατί 4, γιατί 3 μετρούν σαν ένα ποδαράκι και μία γιατί μας χρειάζεται χώρος. Λοιπόν, και κάνουμε άλλες 2, άλλα 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο όπου έχουμε δουλέψει τις 3 αλυσιδίτσες. Αφήνουμε 2 βελονιές, αφήνουμε 2 βελονιές. Στην τρίτη κάνουμε 2, κάνουμε ένα κονχύλι, δηλαδή κάνουμε 2 ποδαράκια δύο αλυσιδίτσες. Σας υπενθυμίζω ότι στην βελονιά κονχύλι μπορούμε να κάνουμε 1, 2 ή και 3 αλυσιδίτσες. Εγώ κάνω 2 γιατί χρειάζεται αυτή η γωνίτσα εδώ πάνω, μπορείτε να τη δοκιμάσετε και με 3 να δείτε πως θα σας αρέσει. Λοιπόν, αφήνουμε 2 βελονιές και στην τρίτη κάνουμε 2 ποδαράκια. Όλα αυτά στο ίδιο σημείο, έτσι, 2 ποδαράκια, 2 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Αφήσουμε
θα αφήσουμε 2 βελονιές, στην τρίτη θα κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια, στο ίδιο σημείο όλα έτσι, 2 αλυσιδίτσες και 2 ακόμη ποδαράκια. Και θα τελειώσουμε την σειρά όπως την αρχίσαμε, δηλαδή θα κάνουμε στο τέλος 2 ποδαράκια, δηλαδή μισό κοχύλι θα κάνουμε. Μία αλυσιδίτσα και τελευταίο ποδαράκι εδώ και τελειώσαμε αυτή την πορτουρίτσα μας. Έτσι προχωρούμε και κάνουμε την πορτουρίτσα μας. Αν θέλετε, όπως έχω πει, ανάλογα και με την κλωστή βέβαια που θα χρησιμοποιήσετε, θα σας βγει μικρότερη, γιατί αν κάνουμε ένα θα βγει πιο χαμηλή, αν κάνουμε μία αλυσίδα θα βγει πιο χαμηλή εδώ η γωνίτσα μας, με 2 βγαίνει λίγο πιο ψηλή και με 3 ενδεχομένως θα σας βγει ακόμη πιο ψηλή. Δοκιμάστε κιόλα. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και το βίντεο να ήταν αρκετά σύντομο. Ας την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά, γεια σας.